Αγγλικός τίτλος με όσο πιο ελληνική προφορά γίνεται, Closed Circuit. Ελληνική μετάφραση, επικίνδυνο κύκλωμα. Αν και η αλήθεια είναι ότι η σωστότερη μετάφραση θα ήταν το κλειστό κύκλωμα. Ξεκινάει η ταινία και βλέπουμε σκηνές από το Λονδίνο, από την καθημερινότητα του Λονδίνου, μέσα από κάμερες κλειστού κυκλώματος. Στην αρχή μέσα από μία κάμερα, μετά από δύο, τέσσερις, οχτώ, δεκαέξι και ξαφνικά μία μεγάλη έκρηξη σαρώνει τα πάντα και εμείς πεταγόμαστε από την καρέκλα μας. Τρομοκρατική επίθεση, φορτηγό το οποίο ήταν τίγκα στα εκρηκτικά και κατηγορούμενος ο Φαρούκ Ερντογάν, ένας Τούρκος. Και ο δικηγόρος ο οποίος αναλαμβάνει την υπεράσπιση του βρίσκεται μυστηριωδώς νεκρός και εικάζεται ότι έχει αυτοκτονήσει. Την υπόθεση μετά αναλαμβάνουν δύο νεαροί δικηγόροι, ο Μάρτιν και η Κλόντια. November 30th, 10:43, bright sunny day, innocent people. Truck approaches from the west entrance. Mate, mate, you can't park here! 10:45. No time to do anything about it. This is the most high-profile murder case in British history. You and Miss Howe are defending the accused terrorist from the government. And you're from the New York Times. I don't speak to journalists about trials relating to matters of national security. Do you know of any reason which would prejudice your ability to carry out this case? No, my lord. No, my lord, I have no reason. Τώρα, το δικαστήριο έχει μία ιδιομορφία, μία ιδιομορφία που εγώ προσωπικά πρώτη φορά τη βλέπω σε ταινία δικαστικού θρίλερ. Καταρχήν, οι δύο δικηγόροι αναλαμβάνουν ξεχωριστό κομμάτι της δίκης. Ο Μάρτιν αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Φαρούκ σε ανοιχτό δικαστήριο, δηλαδή όταν βρίσκεται και κοινό μέσα στη δίκη, ενώ η Κλόντια αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Φαρούκ όταν οι πόρτες του δικαστηρίου κλείνουν και όταν εμφανίζονται κεκλεισμένων των θυρών τα απόρριτα αποδεικτικά στοιχεία, διότι πρόκειται για μια δίκη ύψης της ασφαλείας και υπάρχουν στοιχεία που υποτίθεται ότι μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω, οπότε πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή. Η δεύτερη ιδιομορφία του δικαστηρίου είναι ότι η Κλόντια και ο Μάρτιν δεν πρέπει να έχουν καμία επαφή μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της δίκης. Ούτε να συνομιλήσουν, ούτε να βρεθούν, ούτε τίποτα. There is some evidence against you, which the prosecution believes should be kept secret from the public and from you. You broke into my chambers. I think you're mistaken. Claudia, we're being managed. Within 6 months, our client goes from driving a taxi to driving a brand new Mercedes, spending $2,000 a week. Where did all the money come from? The British intelligence brought him in as a double agent. He was supposed to lead them to the terrorist cell before the attack. And that's where it all went wrong. Prior to the bombing, there was no contact between MI5 and the defendant. Defense lawyers who ask the wrong sorts of questions, they're expendable. Αυτό που συμβαίνει σιγά σιγά και για την Κλόντια και για τον Μάρτιν είναι ότι αντιλαμβάνονται ότι η υπόθεση βρωμάει πάρα πολύ, ότι ο προηγούμενος δικηγόρος κατά πάσα πιθανότητα όντως δεν είχε αυτοκτονήσει αλλά είχε πέσει θύμα, και ότι πίσω από αυτή την υπόθεση κρύβονται μυστικές υπηρεσίες, βρώμικα συμφέροντα και πάει λέγοντας. Σκηνοθεσία Τζον Κρόλεϊ, Ιρλανδός κατά κύριο λόγο θεατρικός σκηνοθέτης. Στο πρωταγωνιστικό ρόλο ο Αυστραλός Έρικ Μπάνα, ο οποίος έγινε διάσημος στην Αυστραλία το 2000 με την ταινία Chopper και στη συνέχεια μεταπήδησε στην Αμερική και στο Hollywood και τον είδαμε ως Έκτορα στην Τρία και στη συνέχεια ως Hulk ή Hulk στην ομώνυμη ταινία του Άγγλι. Συμπροταγωνίστρια η Ρεμπέκα Χολ, που θα τη θυμάστε ενδεχομένως από την ταινία Βίκη Κριστίνα Μπαρσελόνα του Woody Allen, όπου υποδιόταν τη Βίκη. There are over half a million closed circuit cameras in London. I'm sure there are at least half a dozen watching you right now. There are people who really want a conviction here. Should have kept her mouth shut. MI5 do not kill people on the mainland. Then what the hell have you got yourself into? We're simply trying to defend our client. Dump your bag, dump everything. Get out of there, now. There are powers at play that neither you nor I may even hope to control. Η ταινία παίζει με δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η φαντασίωσή μας του μεγάλου αδερφού,
κοινώς με τη φαντασίωσή μας ότι παντού υπάρχουν κάμερες που μας παρακολουθούν, ότι τίποτα δεν μπορεί να μείνει μυστικό, ότι ακόμα και αν ανοίξουμε την ντουλάπα μας κάποιος θα το μάθει, ότι με όποιο και τις αναστραφούμε υπάρχουν φωτογραφίες που να το αποδεικνύουν και ότι ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος μας. Το δεύτερο στοιχείο με το οποίο παίζει είναι οι θεωρίες συνωμοσίας. Οι θεωρίες που λατρεύουμε να μισούμε και μισούμε να λατρεύουμε. Η ταινία δεν βασίζεται σε κάποια αληθινή υπόθεση, οπότε είναι ακόμα πιο εύκολο να παίξει με θεωρίες συνωμοσίας, αλλά προφανώς υπάρχουν αναφορές σε όλα τα τρομοκρατικά χτυπήματα που έχουν γίνει τα τελευταία 15 χρόνια και την πιθανολογούμενη ανάμειξη των μυστικών υπηρεσιών σε αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Εν τέλει, η ταινία έχει δράση, έχει suspense, έχει ενδιαφέρον. Οι ανατροπές δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και ένα κοινό εξοικειωμένο με το είδος δεν θα εκπλαγεί ιδιαίτερα. Αξίζει να τη δείτε. Αν δεν είστε απαιτητικοί, ίσως και να αξίζει. Αλλιώς μπορείτε και να την αποφύγετε χωρίς πολλές τύψεις. Τα λέμε την επόμενη φορά.